Με τη νίκη τη ΙΕΠ Καραγιανίων μέσα στον Πάο Κύλων απολαμβάνει τη μοναξιά τη κορυφή. Η Σόπαλα ήρθαν τα ντέρμπι Μακεδονικού Κοζάνη Μακεδονικού Σιάτιστα και ΑΕ Κοζάνης Εθνικού Βατερού. Γαλατινή και Κοζάνη υποχρεώθηκαν σε ισοπαλία σε ένα ανοιχτό παιχνίδι. Μεγάλα διπλά του Βελβεντού και τη Εανής. Επιστροφή στι νίκε για την Εράτερα. Να δούμε τα αποτελέσματα στην πρώτη κατηγορία, έκτη αγωνιστική, Μέγας Αλέξανδρος Χαραβγή, άνω κόμι 3-0, που το γλίδι Ποζίδη Κουτρότσικο στα γκολ. Γαλατινή Κοζάνη 2-2. Αλεξίου Γκέσιο στα γκολ για τη Γαλατινή, Τσανκαλίδη Στραβλό για την Κοζάνη, Αέκαλα Μιά Αναγέννηση Εράτηρα 0-2, Αποστολόπουλο Σικαλόπουλο με πέναλτη, Αναγέννηση Πτολεμαίδα Βελβεντό 0-2, Παπαστέριο και Αυτογκολ για την Αναγέννηση Πτολεμαίδα, Πάο Κύλων Αέπκαρα Γιανιών 0-3, Παπαδόπουλο Παπαγαθονίκου Κουρτίδη στα γκολ, Τιτάν Σερβίων Αλιάκμονιανή 0-1, Ο Μαρούδη με πέναλτη. ΑΕ Κοζάνη, Εθνικό Βατερού 2-2, Μάγκο Βογιατζή για την ΑΕΚ, Τακίδη Πουλατσόγλου για τον Εθνικό Βατερού, Μακεδονικό Κοζάνη, Μακεδονικό Χιάτσα 0-0. Στη βαθμολογία, η ΑΕΠ Καραγιανίων μόνη πρώτη στου 16 βαθμού. Δεύτερη η ΑΕΚ 14. Ο Μακεδονικό Κοζάνη ακολουθεί με 13 βαθμού. Ο Μέγα Αλέξανδρο Χαραβγή 11, Γαλατινή 10, Εθνικό Βατερού Πάο Κύλων 8, Τιτάν Σερβίων, Αναγέννηση Πτολεμαϊδας, Αλιάκ Μονεανή, Κοζάνη, Μακεδονικός Σιάτσιτα και Αναγέννηση Εράτερας με 7, Βελβεντό 6, ΑΕ Καλαμιά 2 και Άνω 2 βαθμού. Επόμενη αγωνιστική, Άνο Κοζάνη, Αναγέννηση Εράτηρα Μέγας Αλεξάνδρου Χαραβγή, Βελβεντό Γαλατινή, ΑΕΠ Καραγενείων, ΑΕ Καλαμιά, Αναγέννηση Πετουλεμαίδα, Εθνικό Βατερού Πάο Κύλων, Μακεδονικό Σιάτιστα Τιτάν Σερβίων και ΑΕ Κοζάνη, Μακεδονικό Κοζάνη στην δεύτερη κατηγορία, νίκες πρωτιά για τους ακρίτες και έρμη πρατανορέματος στον πρώτο όμιλο και πύργων στον δεύτερο όμιλο. Μια ανάσα από την κορυφή, κρανίδια και λευκόβριση που ακολουθούν στον πρώτο όμιλο και στην Ακαδημία Βοήου, δράση τσοτιλίου, ατρόμητος πτωλεμαίδας στον δεύτερο όμιλο. Να δούμε τα αποτελέσματα στον πρώτο όμιλο, πέμπτη αγωνιστική. Αοκρόκου Αναγέννηση Αργύρου 3-0, Αγία Παρασκευή Πρόοδος Μεταξά 2-3, Ερμής Πρατανορέματος Έρατος Ελάτης 1-0, Κεραυνός Πετρανών Αεκρανιδίων 2-2, Κένταυρος Πρωτοχωρίου Ακρίτες Κοζάνης 1-3, Αναγέννηση Λιβαδερού Ελπίδες Αεκοζάνης 1-4, Καριδίτσα Δόξα Λευκόβριση 1-5. Στη βαθμολογία... Οι ακρίτε Κοζάνη και ο Ερμή Πατανορέματο στου 12 βαθμού. Αέκρανη Δίων, δόξα λευκόβρηση 11. Κένταυρο Πρωτοχωρίου και ραυνό Πετρανών 8. Αοκρόκου 7. Πρόοδο Μεταξά στου 6 βαθμού. Η Αγία Παρασκευή στου 5. Καριδίτσα Αναγέννηση Αργύλου στου 4. Ο Έλατο Ελάτη με τι Ελπίδε ΑΕΚ στου 3 βαθμού και η Αναγέννηση Λιβαδερού 1 βαθμό. Επόμενη αγωνιστική, Αγία Παρασκευή Οκρόκου, Αναγέννηση Αργύλου, Ερμή Πατωνορέματο, Πρόοδο Μεταξά, Κερανό Πετρανών, Έλατο Ελάτη, Κένταβρο Πατοχωρίου, Αέκρανιδίων, Αναγέννηση Λιβαδερού, Ακρίτε Κοζάνη Καριδίτσα και Ελπίδε Άικο Δόξα Λευκόβριση. Στον δεύτερο όμιλο, Δράση του προοδο Πρόοδο Κομινών 3-3, Ακαδημία Ποδοσφαίρο Βοήου, Δόξα Μικροκάστρο 2-2, Μέγα Αλέξανδρο Άρδασα, Ατρόμπιτο του 1 1-2, Ακαδημία Ηρακλή του βερμιο Βέρμιο Καριοχωρίου 0-1, Κοζάνη 2004, Δόξα Βερμίου Πύργων 0-3, Ερμήσα Βεστόπετρα, Ηρακλή Κρυόβρηση 1-0, Πολυνίκη του τρεμαιδα Ελπίδα Ελισπόντου 1-3. Στη βαθμολογία, η Δόξα Βερμίου Πύργων μόνη πρώτη στου 11, Ακαδημία Βοήου Δράση Σωτηλίου Ατρώμητο του Λεμαίδα 10, Ηρακλή Κρυόβρηση, Ακαδημία Ηρακλή του Λεμαίδα, Ερμή Ασβεστόπετρα στου 9, Ο Μέγα Αλέξανδρο Άρδασα 8 βαθμού, Ελπίδε Ελισπόντου 7, Δόξα Μικροκάστρου στου 5 βαθμού, Βέρμιο Καρδιοχωρίου Πρόοδο Κομινών στου 4, Κοζάνη 2004 3 βαθμού και Πολυνήκη του μείον 4. Επόμενη αγωνιστική, Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοήγου Δράση Τσοτιλίου, Πρόοδο Κομλινών, Μέγα Αλέξανδρο Άρδασα, Δόξα Μικροκάστρο, Ακαδημία Ηρακλή του Λεμαίδα, Ατρόμητο του Λεμαϊδας, Κοζάνη 2004, Βέρμιο Καριοχωρίου, Ερμίσας Βεστόπετρας, Δόξα Βερμίου Πύργων, Πολυνίκη του Λεμαίδα, Ηρακλή Κρυόβρηση, Ελπίδε Ελισπόντου. Πρεμιέρα είχαμε στην τρίτη κατηγορία με μόνο δύο παιχνίδια να διεξάγονται. Πρώτη αγωνιστική, Δανάη Ζάνη Απόλων Αυλών 5-0, Εθνικό Τουλεμαίδα αεκε 3 3-5. Το παιχνίδι, Προάστιο Προαστίο ΕΑΣ Μικροβάλτου 19-10, ΡΕΠΟ η ΑΕΠΕΡΔΙΚΑ. Επόμενη αγωνιστική, Προάστιο Προαστίο Δανάη Κοζάνης, Απόλων Αυλών, Εθνικό Τουλεμαϊδας, ΕΑΣ Μικροβάλτου ΑΕΠΕΡΔΙΚΑ, ΡΕΠΟ η ΑΕΚΕΣ η ΑΕΦΗ Λιπούπολης δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τη διαδικασία επανεγραφή στα Μητρώα τη ΕΠΟ με αποτέλεσμα να μην συμμετάσχει στο πρωτάθλημα τη φετινής περίοδου. Και η αντίπαλο ομάδα για κάθε αγωνιστική θα έχει ρεπό.